Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο Ασπίδα Ράδιο, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα Μεντός ξεκινάει και στην παρέα μας έχουμε τον Αλέξανδρο Μπούφεση. Τώρα το είπα σωστά, Αλέξανδρε. Πάμε όμως να σε γυρίσω σε παιδικές αναμνήσεις και να μεταξιδέψεις πίσω στα παιδικά σου χρόνια και να μου πεις που γεννήθηκες και πώς μεγάλωσες, πώς ήσουν σε παιδιάτακτο. Μεγάλωσα στην Κέρκυρα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κέρκυρα. Σαν παιδί έκανα και εγώ τις αταξίες μου, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και ένας άγγελος. Και από ό,τι μου λέγανε και οι γονείς μου και από ό,τι θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου, ήμουνα με ένα βιβλίο στο χέρι. Ήμουνα πολύ φανατικός αναγνώστης. Σου άρεσε δηλαδή από παιδί να διαβάζεις, έτσι? Ναι, ήμουνα με ένα βιβλίο στο χέρι και ο πατέρας μου και η μητέρα μου έως ένα βαθμό δεν το θεωρούσαν φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Για πες μου τότε, ποιο ήταν το πρώτο σου βιβλίο που ξεκίνησε να διαβάζεις και σε ενθουσίασε? Μου διάβαζε και η μητέρα μου, αλλά από αυτά που μου διάβαζε θυμάμαι τους πειρατές του Ιούλιου Βέρν και ένα που λεγόταν ο μικρός ναυπηγός. Οπότε ο οποίος σε ενθουσίασε και είχες ταυτιστεί με αυτό και έλεγες και εγώ θα γράψω μια ιστορία ή καμία σχέση? Όχι, παρόλο που έγραφα που και που καμιά μικρή ιστοριούλα, αλλά που και που στις διακοπές του καλοκαιριού, δεν πίστευα ότι θα γίνω ποτέ συγγραφέας, γιατί στο μυαλό μου μέσα ήμουν απεπισμένος ότι δεν είχα το ταλέντο για κάτι τέτοιο και δεν θα μπορούσα ποτέ να συγκριθώ με τα τέρατα της συγγραφής. Και αυτό θα ήταν πολύ άδικο για μένα. Φαντάζομαι ήσουν ένα καλός μαθητής. Αφού μου λες με ένα βιβλίο στο χέρι, πάντα ξεκινούσες πρώτα στα μαθήματα να τελειώσεις, να είσαι, ναι, με κάτι άλλο, δηλαδή με μια όμορφη ιστορία, να διαβάζεις διάφορα παραμύθια. Δεν ξέρω ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σου σαν παιδί, γι' αυτό ρωτά. Έβγαινα έξω, έπαιζα με τους φίλους μου, αλλά πάντα ήμουνα με ένα βιβλίο στο χέρι, είτε σχολικό είτε εξωσχολικό. Μέχρι το σημείο που ανησυχούσαν οι γονείς μου αυτό. Όταν ήρθες τώρα σε πιο μεγάλες τάξεις, δηλαδή να πάμε προς το γυμνάσιο, προς το λύκειο, που τότε έχουμε αποφασίσει και πραγματικά τι θέλουμε να ακολουθήσουμε, εσύ που έκλεινες, προς τα ποια μεριά πήγες να ακολουθήσεις? Γιατί από ό,τι είδα έχεις τελειώσει κάτι. Ναι, σαν παιδί μου άρεσε πάρα πολύ ο στρατός και ήμουν μεταξύ της ιατρικής και της σχολής Ξικάρων. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα στις Πανελληνίες. Πήγα στην Αγγλία όπου και σπούδασα βιοχημεία, ήταν το πρώτο πτυχίο μου. Και μετά έκανα μάστερ στη βιοιατρική επιστήμη στο Portsmouth όταν τελείωσα. Μετά όμως δεν κάθισα ήσυχος, γιατί πάντα ήθελα να εξελίσσομαι και να σπουδάσω και να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Οπότε μετά, γύρω στο 2013, έκανα ένα κόρσι τη τρομοκρατία στο Σεντ Άντριους και το 2017 τελείωσα το δεύτερο μου μάστερ πάνω στις σπουδές ασφάλειας και στη γεωπολιτική. Πώς σου ήρθε να κάνεις αυτό το βιβλίο που ασχολιόταν πάνω σε... Από ό,τι κατάλαβα είναι κάποιο πολεμικό βιβλίο, έτσι? Το πρώτο βιβλίο, λες? Το πρώτο βιβλίο, ναι. Το πρώτο βιβλίο βασίζεται σε ένα άρθρο που είχα διαβάσει για την επιχείρηση Τυφώνας, όπου η Wehrmacht, γερμανικός στρατός, επιτέθηκε εναντίον της Μόσχας, της πρωτεύουσας, mm-hmm, της Ρωσίας, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί μου είχαν κάνει εντύπωση δύο μορφές, δύο στρατάρχες, δύο στρατιλάτες, ο Γεώργη Ζούκοφ και ο Χάιντς Γκουντέριαν. Παρόλο που ανήκαν σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα αυτοί οι άνθρωποι, πρέσβευαν τις ίδιες αξίες. Και ο ένας, ο Γκουντέριαν, είχε έρθει σε ρήξη με το χιτλερικό κατεστημένο. Ο Ζούκοφ από την άλλη μεριά, που παραλίγο να θανατωθεί ή να πάει στα γκούλαξ λόγω του σταλινικού κατεστημένου, έπρεπε να προσαρμοστεί προκειμένου να πολεμήσει το σύστημα από μέσα. Μιλάμε ουσιαστικά για μια... Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια φανταστική ιστορία, έτσι? Όχι, είναι πραγματικά γεγονότα. Ο Ζούκοφ και ο Γκουντέριαν υπήρξαν. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα το οποίο έχει σαν φόντο την εισβολή της Wehrmacht στο ανατολικό μέτωπο, αλλά έχει και κάποιους δορυφορικούς χαρακτήρες οι οποίοι είναι λογοτεχνικοί, είναι φανταστικοί. Πώς ήταν για σένα η εμπειρία αυτή, σαν πρώτη φορά τώρα πια επίσημα συγγραφέας, το πρώτο σου βιβλίο να είναι πια στις εκδόσεις και πραγματικά να ενδιαφέρει τον κόσμο και να το αγοράζει? Πώς αισθάνθηκες? Κοιτάξτε, στην αρχή αισθάνεσαι πάρα πολύ καλά, αισθάνεσαι τιμημένος όπου το σύγγραμμά σου βγαίνει προς τα έξω, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες έχουμε ένα τεράστιο κακό, αυτό της απαξίωσης. Δυστυχώς όταν ένα βιβλίο δεν διαβάζεται, όταν έχεις κάνει μια τεράστια προσπάθεια από μήνες έρευνας και άλλους μήνες συγγραφής κτλ,
Το να φτάσεις σε ένα σημείο, δηλαδή να διαβαστεί από κάποιος και να πάρεις ορισμένα μπράβο από εδώ και από εκεί, δεν είναι ικανό από μόνο του για να σου δώσει την όθηση να συνεχίσει. Σου πήρε πολύ καιρό για να το πραγματοποιήσεις. Μου πήρε 6 μήνες έρευνας και 4 μήνες συγγραφής. Περίπου ένα χρόνο, ας υποθέσουμε. Ναι, περίπου, ναι. Παρόλα όμως δεν έμεινες εκεί, δεν έμεινες σταθερός στο πρώτο βιβλίο που ουσιαστικά μια πραγματική ιστορία. Πήγες το 2012 και κυκλοφόρησες και το δεύτερο βιβλίο. Που είναι η Θεή του Πολέμου. Γιατί? Όχι, η Θεή του Πολέμου είναι το πρώτο βιβλίο. Α, το πρώτο είναι. Κάτσε, γιατί τα μπέρδεψα λιγάκι. Το πρώτο λέγεται το πρώτο η Θεή του Πολέμου. Που το δεύτερο γιατί... το έγραψα, ναι, το έγραψα το 2013 και έχει να κάνει με το Ρωσογεωργιανό Πόλεμο το 2008. Τη σύγκρουση δηλαδή μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας στον Κάφκασο. Mm. Και εκδόθηκε στα αγγλικά αυτό από τον εκδοτικό οίκο Nimble Books. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ναι, είναι εύκολο να μπερδευτεί κάποιος, να μιλάμε για πολλά. Για πολλά, αλλά για παραπάνω από ένα, ναι. Είπαμε τρία, που το τελευταίο θα το παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά. Η Θεή του Πολέμου, δηλαδή, ήταν το πρώτο, που είναι πραγματική ιστορία και αφορούσε τον πόλεμο, οπότε και συνέχισες μετά με το δεύτερο βιβλίο, αλλά στην αγγλική έκδοση. Σκέφτηκες να το... έκδοση, διότι... Να το κάνει στα ελληνικά. Στα ελληνικά, όχι, δεν σκέφτηκα να το κάνω. Δυστυχώς στην Ελλάδα η συγγραφή έχει ταυτιστεί με ένα ή δύο είδη, μάλλον σίγουρα δύο είδη, το ερωτικό μυθιστόρημα και την αυτοβελτίωση. Και οι συγγραφείς που βλέπουν μια καταξίωση ανήκουν ή στην αυτοβελτίωση ή στο ερωτικό μυθιστόρημα. Τα υπόλοιπα δυστυχώς ματώνουν τα υπόλοιπα πεδία. Εσύ πού κατατάσσεσαι? Σε ποιο πεδίο? Γιατί εντάξει, δεν είμαι... σίγουρα δεν είναι στο ερωτικό. Το ξέρουμε αυτό, επειδή αφορά πιο πολύ στο πολεμικό και πράγματα τα οποία ήδη βιώνουμε καθημερινά. Και τα βλέπουμε, αν θες, πολέμους που γίνονται κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Και νομίζω ότι γι' αυτό εμπνεύτηκες κιόλας και να γράψεις αυτά τα ωραία αριστουργήματα, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπει ο καθένας και να το διαβάσει, να δει τι γινόταν τότε, τι έγινε με το ένα, τι λένε οι θεοί του πολέμου, και να το ψάξει ακόμα περισσότερο. Το παίρνω σαν κομπλιμέντο αυτό. Ναι, όντως είναι μια ιστορική αναφορά, χωρίς να αποτελεί ιστορική έρευνα. Mm-hmm. Δηλαδή, διαβάζεται από κάποιον που θέλει. Θέλει να διαβάσει ένα ιστορικό μυθιστόρημα, γιατί εκεί κατατάσσεται, όπως πολύ σωστά ρώτησες, το ιστορικό μυθιστόρημα, προκειμένου να μην διαβάσει την έρευνα σαν έρευνα, η οποία θα είναι βαρετή, θα είναι πολυσέλβη και θα είναι και κουραστική. Το Άρχον, το τελευταίο βιβλίο, κατατάσσεται σε μια τελείως διαφορετική κατηγορία, τη κατηγορία του θρίλερ. Είναι κοινωνικό θρίλερ. Δηλαδή, κοινωνικό θρίλερ, δηλαδή τι μήνυμα θες να περάσεις από το Άρχον, η χαραυγή του περανθρώπου? Δηλαδή, θέλω να περάσω διάφορα μηνύματα, είναι πάρα πολλά μηνύματα. Θίγω γεγονότα και καταστάσεις που αφορούν μια κοινωνία η οποία σχεδόν έχει παραδώσει πνεύμα. Είναι πολύ γενική η ερώτηση, γιατί καταρχάς θίγω τα νέα παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και δουλεύουν για 500 και για 550 ευρώ το μήνα, δηλαδή με ποταπή αμοιβή. Θίγω την έλλειψη ηθικών αξιών στις μοντέρνες κοινωνίες, τη λατρεία της ύλης, την ειδωλολατρεία, την απαξίωση του θεσμού της οικογένειας, κυρίως στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι έννοιες είναι έννοιες που θίγονται στο Άρχον, το οποίο και κεφάλαιο-κεφάλαιο έχει μια διαφορετική τοποθέτηση όσον αφορά στο τι θίγεται και κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας της δράσης, όπου αρχίζει από το τρίτο κεφάλαιο και δεν σταματάει. Και ο παράλληλος άξονας, ο άλλος, είναι οι ιδέες και τα νοήματα που τρέχουν στο background, στο φόντο πάνω. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ο καθένας μας, ακόμα και εγώ, σαν άνθρωπος που μπορεί να το ξεκινήσει να το διαβάσει, ή ακόμα και κάποιος που το έχει διαβάσει, μπορεί να πει άνετα ότι κάθε κεφάλαιο είναι και μια διαφορετική ιστορία της πραγματικότητας, της ζωής μας. Γιατί άμα το ακριβώς καλοσκεφτούμε, δηλαδή, ναι, διαβάζω εγώ, ταυτίζομαι με την ιστορία και τους ήρωες που έχεις ήδη βάλει εσύ, γιατί πραγματικά πρέπει να έχουμε κάποιον ήρωα μέσα στο story μας. Ωστόσο, από την άλλη όμως, από τη στιγμή που θα έχουμε ταυτιστεί, θα βρούμε πάρα πολλά κοινά που ζούμε καθημερινά. Αυτό ήταν και η έμπνευση για να γράψεις το συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι, και εμπειρίες ζωής τις οποίες είχα και απογοητεύσεις μιας ζωής τις οποίες είχα. Mm-hmm. Και δεν ήταν μόνο απογοητεύσεις δικές μου, είναι απογοητεύσεις όλων αυτών των παιδιών που έχουν όνειρα και βγαίνουν στον εργασιακό χώρο ή
το χώρο των σχέσεων και γιώνονται πάρα πολύ άσχημα, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, τον αδόκιμο τον όρο, το γιώνονται δηλαδή. Γιώνονται και βλέπουν ότι οι προσπάθειες που κατέβαλαν μια ζωή είναι δυσανάλογες με τις απολαβές τους. Αυτό είναι το θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφεται το άρθρο. Η απαξίωση δηλαδή. Η απαξίωση προσπαθούμε όμως να την αλλάξουμε όσο γίνεται το καλύτερο. Αυτό εγώ έχω να συμπληρώσω, γιατί άμα πάρουμε μόνο την απαξίωση θα μας πιάσει κατάθλιψη, Αλέξανδρε, από εκεί και δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Οπότε Δυστυχώς, μπορούμε να πούμε ότι ναι. όποιος διαβάσει το Άρχον η Χαραυγή του Υπερανθρώπου θα καταλάβει πραγματικά τι είναι αυτό που λείπει από την καθημερινή μας ζωή ουσιαστικά. Τι είναι αυτό που μπορεί να είχαμε παλιά και το έχουμε χάσει στις μέρες μας. Αυτό θα σας το πω και δεν χρειάζεται να διαβάσει κάποιος το βιβλίο για να το δει αυτό το πράγμα. Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι, χρειαζόμαστε να κάνουμε δεσμούς, είτε ερωτικούς, είτε δεσμούς φιλίας, είτε εργασιακούς δεσμούς, προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη αλληλεπίδραση με τα κατάλληλα άτομα, προκειμένου να πάει μπροστά η δουλειά μας, η ζωή μας, γενικά να δούμε που είναι και στο χωριό μου. Όσο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους και δεν κολλάνε οι δικές τους αλληλεπιδράσεις, τόσο θα απαξιώνονται και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί καθ' αυτοί, αλλά και το έργο τους, στο σύνολο. Σωστά, έτσι είναι. Δεν λέω όχι. Πόσο καιρό Ναι. σου πήρε για να κάνεις την έρευνά σου και να βγει να έχουμε πια εμείς στα χέρια μας αυτό το πολύ καλό βιβλίο που πραγματικά αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε όλοι, ο Άρχον η Χαραυγή του Υπερανθρώπου. Την έρευνα την έκανα on the spot που λένε. Δηλαδή, αν ήθελα κάτι, το έψαχνα στο ίντερνετ και το έβρισκα. Δεν είναι ιστορικό μυθιστόρημα, δεν είναι προαπαιτείται πολύμινη έρευνα προκειμένου να γραφτεί. Αυτό το ολοκλήρωσα τη συγγραφή του μέσα σε 4,5 μήνες. Μόνο. Μιλάμε τώρα για ένα βιβλίο που πραγματικά Ναι. έχει αρκετές σελίδες μέσα. Δηλαδή, εγώ που το έχω τώρα στα χέρια μου, μιλάμε τώρα Είναι πάνω από για 500. πάνω από 500 σελίδες που ο άλλος, αν θέλει πραγματικά, μπορεί να το διαβάσει, να έχει βέβαια τη θέληση, και να πει ναι, τώρα θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το βιβλίο. Να είναι σίγουρος ότι μέσα σε μία μέρα είναι λίγο δύσκολο να διαβάσει 500 σελίδες, θα χρειαστεί λιγάκι χρόνος. Ωστόσο όμως, το κάθε κεφάλαιο μπορεί να το χωρίσει σε κεφάλαια και να το διαβάσει, που ουσιαστικά είναι και μια μικρή ιστορία, μπορώ να πω εγώ. Σωστά. Έτσι είναι και στην έκθεση στο Δημοτικό και όλες αυτό μάθαμε. Δηλαδή ότι σε μια έκθεση υπάρχει ο πρόλογος, το κυρίως θέμα και ο επίλογος. Στο κυρίως θέμα υπάρχουν πάρα πολλές παράγραφοι, αλλά στην κάθε παράγραφο την οποία γράφουμε θα πρέπει να υπάρχει μια αρχή, ένα τέλος, θα πρέπει να υπάρχει μια ιστορία και θα πρέπει να γράφεται έτσι ώστε η κάθε παράγραφος ξεχωριστά να μπορεί να σταθεί αυτούσια, η ίδια δηλαδή, για τον αναγνώστη. Υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούσαν το μάθημα της έκθεσης, υπάρχουν άνθρωποι που δεν παρακολουθούσαν το μάθημα της έκθεσης και αυτά είναι λίγο, συγγνώμη, είναι λίγο κινέζικα για αυτούς. Να συμπληρώσω εγώ ότι το βιβλίο έχει εκδεθεί από τις εκδόσεις Λιβάνης. Ναι, το εκδόσεις Λιβάνι, ναι. Οπότε άνετα κάποιος που επιθυμεί να προμηθευτεί το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να πάει στο website www.livan.gr, αλλά φυσικά και από σένα μπορούν να σε βρουν σε όλα τα social media αν θέλουν να προμηθευτούν το συγκεκριμένο βιβλίο. Όχι, όχι, εγώ δεν πουλάω το βιβλίο. Το βιβλίο Όχι. το πουλάει ο κύριος Λιβάνης και τα βιβλιοπωλεία. Εγώ δεν πουλάω βιβλία. Ναι, αλλά άμα σου γράψουν εσένα, ξέρεις κάτι, Αλέξανδρε, δεν μπορούμε να βρούμε, να δούμε, μήπως μπορείς να μας βοηθήσεις, πώς να μας κατευθύνεις για να μπορούμε να έχουμε Όχι, το βιβλίο σου στα χέρια σου. θα το βάλουν στο Google και παντού τα βιβλιοπωλεία online το πουλάνε. Οπότε μπορούν να το προμηθευτούν. Μπορεί να θέλουν να σε ρωτήσουν κάτι, δεν θα τους απαντήσεις. Εάν θέλουν να μου πούνε κάτι όσον αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου, εννοείται ότι είμαι στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού, σαν συγγραφέα. Οπότε, καταλήγουμε. Όποιος θέλει λοιπόν να πάρει, να προμηθευτεί το Αρχόν, η Χαραυγή του Υπερανθρώπου, αλλά και τα άλλα βιβλία τα οποία έχεις γράψει, άνετα μπορούν να τα βρουν σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Όσοι τώρα είμαστε Ναι, στην θα το άλλη βάλω στο άκρη, Google καλή και... ώρα όπως εγώ Ναι. που είμαι στην άλλη άκρη, μπορείτε Ναι. άνετα να μπείτε στο website του Λιβάνι και να το προμηθευτείτε από εκεί. Ναι, ή σε κάποιο online βιβλιοπωλεία, ο Ιαννός, η Πολιτεία, Book Plus for You, τέτοια πράγματα. Κατάλαβα. Μας έδωσες κατευθύνσεις.
Γιατί το είπα στον αέρα, ορισμένοι το κάνουν και αυτό, δηλαδή δίνουν πληροφορίες σαν συγγραφείς. Ωστόσο, εσύ έχεις κρατήσει μια διαφορετική μεριά. Εγώ δε άλλο θέλω να σε Ναι. ρωτήσω με βάση το βιβλίο. Βλέπω εδώ Ναι. πέρα ότι έχεις βάλει διάφορα. Καταρχήν, μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο, όπως είπαμε και πριν, θίγει πολλές περιπτώσεις της καθημερινής μας ζωής. Ναι. Ωστόσο, από ό,τι διαβάζω λίγο εδώ πέρα στο πρόλογο, μιλάμε για μια επιστημονική ομάδα. Για πες μου λίγο γι' αυτό. Θα είναι δύσκολο να σχολιάσω το συγκεκριμένο χωρίς να δώσω spoilers που λένε, αλλά αναφέρεται σε μια επιστημονική ομάδα των Γερμανών Ναζί, τη λεγόμενη Annenerbe. Ο Χίτλερ και το ναζιστικό κίνημα πίστευε ότι οι ρίζες της Αρίας Φυλής ανήκαν σε ένα ανώτερο είδος, το οποίο απήκησε τον πλανήτη πριν από εκατομμύρια χρόνια. Σε αυτό αναφέρεται. Και μιλάω για ένα γονίδιο μέσα, το οποίο κάνει τον υπεράνθρωπο στην ουσία, κατά τους επιστήμονες. Αυτό είδαν οι Γερμανοί επιστήμονες και ήθελαν, όπως και τόσα πειράματα στα οποία συμμετείχαν και τα οποία εδραίωσαν οι Γερμανοί πάνω στην ευγονική, τη γενετική, μηχανική και ούτω καθεξής, προκειμένου να δομήσουν τον υπεράνθρωπο, τον Übermensch. Το λεγόμενο. Τον υπεράνθρωπο ο οποίος θα καθιστούσε την Αρία Φυλή ως την κυρίαρχη φυλή σε όλο τον πλανήτη και τους Γερμανούς τους κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Άνετα μπορεί να γίνει ένα σενάριο πάνω σε αυτό το βιβλίο και να βγει ένα ωραιότατο θρίλερ. Τι νομίζεις? Ναι, σαφώς. Θα μπορούσε κάποιος παραγωγός του Hollywood να πάρει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με πολλά twists and turns, θα έλεγα, δηλαδή με πολλές απρόβλεπτες εξελίξεις από κεφάλαιο σε κεφάλαιο και να γίνει μια ταινία ή ακόμα και μια σειρά στο Hollywood. Γιατί πραγματικά το έχεις γράψει τόσο πολύ καλά που νομίζω ότι κάποιος που δεν το έχει διαβάσει, άμα το ξεκινήσει, θα του κάνει το ενδιαφέρον να συνεχίζει και να συνεχίζει και να συνεχίζει. Παρόλο που είναι ένα μεγαλούζικο βιβλίο, έτσι. Έτσι πιστεύω κι εγώ, όμως θα πρέπει να κάνω υπομονή γιατί μου το έκαναν παράπονο κάποιοι ότι μέχρι το τρίτο κεφάλαιο έχω πολλές περιγραφές. Ναι, είναι αλήθεια. Μέχρι το τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν οι απαιτούμενες περιγραφές προκειμένου να γνωρίσει ο αναγνώστης και τον Νικήτα, τον πρωταγωνιστή, αλλά και τους υπολείπους που είναι στο προσκήνιο, ούτως ώστε από το τρίτο κεφάλαιο και μετά να αρχίσει η δράση και να μην τελειώσει μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο. Οπότε, υπομονή, απολαύστε την περιγραφή στα πρώτα κεφάλαια, γιατί μετά ακολουθεί η δράση σε ένα πραγματικά thriller. Γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω αυτό το βιβλίο. Ναι, όχι τρόμου όμως, θρίλερ με την έννοια της δράσης και του κοινωνικού θρίλερ. Εγώ θα έλεγα thriller στη σκέψη μας. Διότι άμα πας προς τα τελευταία κομμάτια, που εκεί περιγράφεις κι εσύ, αν θες, όπως είπες, τα πρώτα κεφάλαια είναι πολλές περιγραφές, μετά ακολουθεί η δράση του υπερανθρώπου, αμέσως πας σε σκέψεις τι γίνεται και τι θα γίνει πιο κάτω και τι γίνεται πιο πέρα. Έτσι Άρα... πιστεύω και έτσι το δόμησα κι εγώ ο ίδιος, αλλά ας αφήσουμε τους συγγραφείς, λέω, συγγνώμη, ας αφήσουμε τους αναγνώστες να βγάλουν το δικό τους πόρισμα. Θα είναι μεγάλη μας χαρά όσοι μας ακούνε να προμηθευτούν το βιβλίο, να το διαβάσουν και πραγματικά να μας πούνε τη γνώμη τους. Θα είναι μεγάλη χαρά μας και να μας γράψουν ακόμα αν θέλουν και εδώ στο Σπίτι Ραϊδίο, αλλά και ακόμα και σε σένα από την άλλη μεριά. Και Να εγώ δούμε ευχαριστώ πάρα πολύ τι για την γίνεται. ευκαιρία που μου δώσατε αυτή την πλατφόρμα να μιλήσουμε για όχι μόνο για το Άρχον, αλλά και για προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δόμηση της σημερινής κοινωνίας. Μια δόμηση η οποία κάποια στιγμή δεν θα είναι τόσο αλεξίσφαιρη και θα αρχίσει να συντελεί στην καταστροφή του κόσμου όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Και μάλιστα να συμπληρώσω εγώ τώρα ότι περάσαμε και ένα δύσκολο χρόνο. Ένα χρόνο που πραγματικά ζήσαμε συνθήκες πρωτόγνωρες για μας. Τι εννοώ με τον ιό να εισβάλλει στη ζωή μας, με το να υποχρεώνομαστε να φοράμε τη μάσκα, πράγματα που είχαμε ήδη δεδομένα να μην υπάρχουν, δηλαδή να πας μια βόλτα, να κάνεις αγκαλιά τα αγαπημένα σου
πρόσωπα, αν θες, Πρόσωπο, ή αν θέλεις να φεύγουν από τη ζωή ανθρώπου που είτε αγαπάμε ή ακόμα και γνωστοί μας ανθρώποι και να χάνονται από έναν ιό που πραγματικά δεν ξέρουμε. Μάλιστα, να συμπληρώσω εγώ τώρα ότι περάσαμε και ένα δύσκολο χρόνο. Έναν χρόνο που πραγματικά ζήσαμε συνθήκες πρωτόγνωρες για εμάς. Τι εννοώ με τον ιό να εισβάλλει στη ζωή μας, με το να υποχρεώνομαστε να φοράμε τη μάσκα, πράγματα που είχαμε ήδη δεδομένα να μην υπάρχουν, δηλαδή να πας μια βόλτα, να κάνεις αγκαλιά τα αγαπημένα σου πρόσωπα, αν θες, πρόσωπο, ή αν θέλεις να φεύγουν από τη ζωή ανθρώπου που είτε αγαπάμε ή ακόμα και γνωστοί μας ανθρώποι και να χάνονται από έναν ιό που πραγματικά δεν ξέρουμε από πού ουσιαστικά μας ήρθε. Το Άρχον έχει ένα κεφάλαιο για τον κορονοϊό. Αλήθεια. Δεν το πρόσεξα ακόμα, γιατί είμαι στα πρώτα κεφάλαια. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσεις. Οπότε γι' αυτό δεν μου λες. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Το Άρχον το έβγαλες κατά τη διάρκεια της καραντίνας? Ναι, το ξεκίνησα το Σεπτέμβρη του 2019 με Οκτώβρη. Το ψιλοπαράτησα τον Οκτώβρη και ξαναξεκίνησα τέλη Μάρτη του 2020. Σταμάτησα Ιούνιο και μετά Ιούλιο και Αύγουστο έγραφα. Οπότε η καραντίνα ήταν για σένα δημιουργική. Δημιούργησες ένα πολύ όμορφο βιβλίο με πάρα πολλά μηνύματα. Ακόμα αν θες και όπως είπες έχεις μέσα και το κορονοϊό. Εσύ πώς αντιμετώπισες όλη αυτή την κατάσταση? Γιατί άμα ρωτήσεις εμένα πώς τα αντιμετώπισα, θα σου πω ήταν μια αρκετά ψυχοφθόρα περίοδο στη ζωή μας που δεν γνωρίζαμε εγώ τι μας γίνεται και τι γινόταν στο μέλλον, έτσι. Να σας πω την αλήθεια, επειδή πέρασα και εγώ ίδιος τον κορονοϊό και τον πέρασα στο καράβι μέσα, διότι είμαι και ναυτικός. Αναγκάστηκα να κλειστώ 2 εβδομάδες στην καμπίνα μου. Μετά είχα 38 πυρετό για κάνα 2 ημέρες και μετά για 1,5-2 μήνες είχα 10. Προφανώς αυτό ήταν η διαδικασία του οργανισμού να αποκτήσει αντισώματα στον ιό. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε να καθίσω 14 μέρες μέσα κλεισμένο στην καμπίνα μου. Πόσο? Ήταν μια πολύ... 14 μέρες κλεισμένο στην καμπίνα μου. Μου έφεραν φαγητό στην καμπίνα μου. Λοιπόν, εγώ ποτέ δεν αντιμετωπίσα με σκεπτικισμό όλη αυτή την ιστορία. Ναι, όντως υπάρχει ο κορονοϊός και ναι, όντως θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και θα πρέπει να έχουμε υπευθυνότητα όσον αφορά τις πράξεις μας και τις επιλογές μας. Αλλά από την άλλη, είδα και μια πολιτική ηγεσία σε παγκόσμια κλίμακα να είναι όμηρος του ίδιου του φόβου και να μην μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όσον αφορά την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας. Δηλαδή, από τη μία είχαμε ένα φωνικό, ένα καταστροφικό ιό, από την άλλη είχαμε τις κυβερνήσεις οι οποίες εφάρμοζαν μέτρα τα οποία με τεράστιο ερωτηματικό εάν ωφέλησαν ή δεν ωφέλησαν. Εγώ αυτό που έζησα πάντως ήταν τραγικό. Μπορεί να μην κόλλησα τον κορονοϊό όπως εσύ, να ήσουν κλεισμένος 14 μέρες στην καραντίνα, αλλά αυτό που είδα εγώ εδώ στη Νέα Υόρκη, με το να περνάς απ' έξω από τα νοσοκομεία και να βλέπεις τα φορτηγά ψυγεία απ' έξω και να περιμένουν τους ανθρώπους που πεθαίνουν από τον ιό, πίστεψε με ότι το είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, ήτανε και δυστυχώς υπάρχουν οι ανόητοι αρνητές οι οποίοι μπαίνουν στην ίδια τη συνωμοταξία με αυτούς που κατηγορούν το 5G, με αυτούς όπου θέλουν όλα να είναι μια θεωρία συνωμοσίας, η Αυστραλία να μην υπάρχει στην ουσία, αλλά να ξέρω εγώ, λένε ότι είναι ηθοποιοί του Hollywood εκεί και λένε ότι είναι στην Αυστραλία, η γη είναι επίπεδη, η Σελήνη δεν πάτησε ποτέ κανένας άνθρωπος στη Σελήνη. Δυστυχώς είναι μια οικογένεια αρνητών, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το μυαλό και την κριτική του σκέψη προκειμένου να δουν μόνο και τον κόσμο όπως είναι ο κόσμος. Αλλά το ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική ηγεσία παγκοσμίως αντέδρασε σωστά και το χειρίστηκε σωστά όλο αυτό. Το αντίθετο θέλω να πω. Βαραίνουν βαριές ευθύνες στην πολιτική ηγεσία. Δεν μπορώ να πω όχι σε αυτό, αλλά πίστεψέ με ότι αυτό που βιώσαμε δεν ήταν και ό,τι το πιο εύκολο. Σου λέω, εγώ σίγουρα, το αντιμετώπισα κανένας με τα ίδια μου τα μάτια και εσύ είναι ότι είδαμε στην τηλεόραση νησί, ολόκληρο νησί να είναι μόνο για τους ανθρώπους που έχουν χαθεί από τον κορώνα. Δηλαδή κάπου αρχίζεις και λες που είμαστε, που βρισκόμαστε, τι γίνεται,
ποιο θα είναι το μέλλον από εδώ και πέρα, έτσι. Ναι, κάπου αναθεωρείς. Ωστόσο όμως, μείναμε δυναμικοί, μείναμε στα πόδια μας, δεν το βάλαμε κάτω. Εσύ έμεινες δημιουργικός, ξεπέρασες τον κορονοϊό με την καραντίνα και φαντάζομαι θα ήταν πολύ δύσκολο να είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο και να μην ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς για εμάς τους ναυτικούς, εμείς είναι η καθημερινότητά μας αυτή. Είμαστε κλεισμένοι μέσα και το έχουμε συνηθίσει. Οπότε δεν ζήσα κάτι διαφορετικό από αυτό που ζω στο καράβι. Νομίζω ότι είναι όλα υπερβολές. Το να μας πούν κάτσε μέσα για λίγο και εμείς να αντιδράμε, λες και μας αρχίζουν να μας πουλάνε οι πειρατές στα σκλαβοπάζαρα, νομίζω είναι υπερβολική αντίδραση και από μεριάς μας. Συν τις κυβερνήσεις που δεν το διαχειρίστηκαν σωστά, δηλαδή κάπου χάσαμε αυτό, λίγο την μπάλα. Συν τους ανητές από την άλλη που να αρνούνται κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, το οτιδήποτε. Ωστόσο όμως φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα που είμαστε, θα έλεγα, κάπως καλύτερα. Δηλαδή αρχίζουν κάπως τα πράγματα και βελτιώνονται. Βλέπουμε τους ανθρώπους πάλι να ξανακινούνται στον δρόμο, βέβαια με τη μάσκα πάντα, με προσοχή. Με τους εμβολιασμούς, οι οποίοι, καθώς συζητούσα με μια φαρμακοποιό φίλη μου και από το background μου σαν στη βιοχημεία, και εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω εάν ένα DNA του ιού που πηγαίνει μέσα στα κύτταρα και από όσο καιρό αυτό το DNA μεταφράζεται, μάλλον το RNA, και μεταφράζεται σε πρωτεΐνες, για πόσο καιρό διαρκεί αυτή η διαδικασία. Και οι ίδιες φαρμακευτικές εταιρείες δεν καταφέρουν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, για το πόσο δηλαδή θα κρατάει αυτή η μετάφραση. Δηλαδή τους λένε είναι διαπαντός, και αυτοί δεν απαντάνε. Οπότε εδώ, ναι, είναι κι άλλο ένα ερωτηματικό. Δεν λέω, μπορεί να είναι για πάντα. Μπορεί να είναι όμως για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι για ένα χρόνο, όπως είναι και το εμβόλιο της γρίπης, έτσι. Αυτό που. Δεν ξέρω, το εμβόλιο της γρίπης δεν είναι γενετικό. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι φοβούνται πάρα πολύ να το κάνουν. Γιατί σου λέει θα αλλάξει τα πάντα ή μπορεί να πεθάνουν ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι άμα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, ναι, μπορεί να κάνεις πίσω. Αν τώρα όμως πρέπει να το κάνεις, δεν πρέπει να σκεφτείς μόνο τον εαυτό σου. Δηλαδή, ναι, προστατεύω, το κάνω, προστατεύω τον εαυτό μου πρώτα. Προστατεύω την οικογένειά μου όμως και τους υπόλοιπους. Θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ισραήλ, που εμβολίασε όλο τον πληθυσμό και ως ένα βαθμό, και όταν φυσικά καταφέρουν και απαντηθούν ορισμένα ιατρικά ζητήματα τα οποία οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές εταιρείες σκοπούν να αφήνουν αναπάντητα. Θα πρέπει με δεσταρισμένα πλέον εμβόλια να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε και εμείς το εμβόλιο και αν είναι δυνατόν με το ζόρι, με το ζόρι. Γιατί. Αλλά αφού λυθούν πρώτα όλες αυτές οι ασάφειες πάνω στα εμβόλια. Γιατί βλέπουμε πολλούς αρνητές. Καταρχήν να σου πω ότι εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη, εκτός ότι υπάρχουν κάποια εμβόλια, δεν υπάρχουν όλα όπως είναι στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη έχουμε το Pfizer, το Moderna, το Johnson & Johnson. Στο ευρωπαϊκό όμως υπάρχει και το AstraZeneca. Που πραγματικά έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τις τρομβώσεις και πάρα πολλά άσχημα περιστατικά πάνω στον εμβολιασμό, για το συγκεκριμένο εμβόλιο μιλάω. Ναι, όντως έχουν ακουστεί πάρα πολύ άσχημα πράγματα και αυτό, αυτό θα μπορούσε να είναι, να μπορούσε να είναι δύο τεινά. Δηλαδή, είτε εκείνος ο οποίος εμβολιάζεται για κορονοϊό και στην ουσία του βάζουν το DNA, το RNA του κορονοϊού μέσα του και νοσεί από κορονοϊό. Δηλαδή, αυτή η θρόμβωση γίνεται σαν σύμπτωμα από κορονοϊό, ή είναι λόγω του εμβολίου, λόγω του το RNA του ιού δεν μπορεί να σταματήσει να μεταφράζεται. Ποιο από τα δύο είναι δηλαδή αυτό? Αυτές οι ερωτήσεις δεν μας απαντώνται. Αυτό δεν είμαι ειδικός για να απαντήσω, για να πω κι εγώ κάτι. Αυτό. Ναι. Μόνο οι ειδικοί το γνωρίζουν. Ωστόσο, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι φοβάται να πάνε να κάνουν το εμβόλιο, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν λεπτομέρειες, πολλοί κοιτάνε πολλές λεπτομέρειες. Ωστόσο, εγώ ένα έχω να πω. Επειδή η τεχνολογία και η επιστήμη προχωράει, αναγκαστικά ορισμένες φορές πρέπει να προχωρήσουμε κι εμείς. Τι εννοώ με αυτό? Δεν υπήρχε το ίντερνετ. Τώρα στη ζωή μας αναγκαστικά υπάρχει το ίντερνετ και το χρησιμοποιούμε όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το χρησιμοποιεί. Έτσι νομίζω. Και το χρησιμοποιούμε για κακό αρκετές φορές στο ίντερνετ. Δηλαδή για να παραπληροφορήσουμε, για να γράψουμε ότι η βλακεία μας ανεβαίνει στο κεφάλι και να επηρεάσουμε και το διπλανό μας που θέλει πραγματικά να εμβολιαστεί. Υπάρχουν τα αρνητικά, υπάρχουν όμως και τα θετικά. Που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και μιλάμε ζωντανά στον αέρα. Υπάρχουν τα θετικά που μπορείς εσύ να αποστάρεις κάτι και να το δει όλος ο κόσμος με το να πείσεις να γίνει κάτι άσχημο, ή ακόμα αν θες και να πείσεις να εμβολιαστεί κάποιος. Δεν λέω, πάντα υπάρχουν οι άσχημες γλώσσες, πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι της αντίθετης πλευράς.
γενιάς, ακόμα και να μην υπήρχε το ίντερνετ. Ωστόσο, εγώ μπορώ να πω ότι επειδή η εξέλιξη προχωράει συνέχεια, το ίδιο συμβαίνει και στην ιατρική. Δηλαδή, άμα πιάσουμε τα πράγματα από την ισπανική γρίπη που περάσανε πάνω κάτω το ίδιο, με τις μάσκες, με το να μην υπάρχει εμβολιασμός, με το να έχουν πεθάνει τόσοι άνθρωποι, εμείς το ζούμε τώρα που μας φαίνεται ότι ήταν πρωτόγνωρο για εμάς, γιατί δεν ζήσαμε την ισπανική γρίπη, αλλά τώρα έχουμε ένα προτέρημα εμείς, ή αν θες ένα λάτωμα, ότι μπορούμε να ψάξουμε και να βρούμε τα πάντα μέσα από το ίντερνετ. Ενώ τότε δεν υπήρχε. Μου θυμίζεις μία έκθεση την οποία είχα γράψει στη Βουλή των Εφήβων το 1997 για τις αρνητικές συνέπειες της τεχνολογίας. Τότε θυμάμαι είχαν μείνει χίλιες οικογένειες ασθερματιστών στον δρόμο επειδή οι ναυτιλιακές εταιρείες είχαν καταργήσει τους ασθερματιστές τους, μαρκώνιδες στην ορολογία των ναυτικών, και τους είχαν αντικαταστήσει με το δορυφορικό σύστημα, το GMTSS. Αυτό μου θύμισε αυτή η συζήτηση περί θετικών και αρνητικών συνεπειών της τεχνολογίας. Δεν λέω όχι, γιατί πολλοί άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους με το να μπαίνει τεχνολογία πιο πολύ στη ζωή μας. Ωστόσο όμως υπάρχουν και η αντίθετη πλευρά, που όλοι θέλουν μια εύκολη δουλειά, που όλοι θέλουν να είναι μέσα στα γραφεία, που κανένας μπορεί να μην πάει, όπως εσύ που είσαι ναυτικός, κανένας μπορεί να μην πάει στα χωράφια να μαζέψει ροδάκινα ή αν θες τώρα ανοίγει σε ένα θέμα ακόμα μεγαλύτερο. Σαν δόκιμος εγώ, και ήμουν και 38 χρονών όταν πήγα στα καράβια, έπρεπε να καθαρίζω γράσα στα νερά, έπρεπε να καθαρίζω καμπίνες, έπρεπε να καθαρίζω ολόκληρο το πλοίο. Και είχα και κάποια χαρτιά πίσω μου, και όμως δεν είπα όχι στη δουλειά, δεν φοβήθηκα τη δουλειά. Είπα ότι θα το κάνω. Μας έχει φάει και αυτό. Να μην πούμε όχι. Δηλαδή, πολλοί κοιτάνε την εύκολη δουλειά και όχι τη δύσκολη. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά αποκτάς αυτό που πρέπει να αποκτήσεις. Δηλαδή, σκαλή-σκαλή ανεβαίνεις και όχι κατευθείαν. Ναι, σίγουρα. Ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν όμως. Δηλαδή, περάσαμε από μια εποχή των 90s, όπου η Αμερική είχε κερδίσει τον ψυχρό πόλεμο και έβαζε νέα δεδομένα στην ανάπτυξη και στις. Και στο εργασιακό, αν θέλεις, status quo παγκοσμίως. Από εκεί αρχίσαμε και βλέπαμε ότι η ζωή μας θα είναι μόνο ανάπτυξη και εμείς αξίζουμε το τέλειο και δεν πρόκειται να συμμορφωθούμε για κάτι το λιγότερο. Δυστυχώς με τον ερχομό της παγκόσμιας κρίσης από το 2008 και μετά αλλάξανε άρδιν κάποια πράγματα και πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτά τα νέα δεδομένα ή πολύ απλά έτσι όπως μπορεί να υποθεί αυτό το πράγμα, όσο σκληρό και να ακούγεται, να πεθάνουμε από την πείνα, ή το ένα ή το άλλο. Καταλαβαίνω ότι και αυτό που λέω εγώ είναι σκληρό, αλλά το έχω παρατηρήσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και άμα συγκρίνουμε τα χρόνια παλιά, δηλαδή από τις ιστορίες που μπορεί να σου έλεγε και σένα παππούς ή γιαγιά, με την εποχή τη δικιά μας, νομίζω ότι τότε η εποχή με την τώρα έχει τεράστιες διαφορές. Είτε αν θες πάνω στην τεχνολογία, αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις ακόμα. Τότε έκανες ένα γάμο και θεωρούνταν ντροπή να χωρίζεις. Δηλαδή υπήρχαν σύζυγοι οι οποίοι ήταν, υπήρχαν σύζυγοι οι οποίοι δεν σήκωναν μέγα στο σπαθί τους. Υπήρχαν και καταπιεστικοί. Τώρα από την άλλη μεριά, μετά από έναν καυγά, σηκώνονται και φεύγουν και έχουν παιδιά πίσω και έχουν οικογένειες και έχουν τέτοια πράγματα. Και αυτό το ζήτημα θίγεται στο άρχον, το ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων που έχει καταρρεύσει στην ουσία. Έχουν καταρρεύσει ανθρώπινες σχέσεις, δυστυχώς. Πώς φαντάζεσαι, Αλεξανδρόν, εαυτό σου μετά από 10 χρόνια? Το να έχω μια δουλειά τουλάχιστον σε στεριά, να μην χρειάζεται δηλαδή να φεύγω για μήνες από το σπίτι μου και να κλείνω μέσα σε ένα καράβι. Και ίσως να έχει επέλθει μια καταξίωση στον τομέα του γραψίματος και να το κάνω και αυτό παράλληλα. Δεν θέλω πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, είμαι απόλυτα ρεαλιστής. Και έτσι πάντα είμαι. Τι περιμένουμε μετά το Άρχον η Χαραυγή του Υπερανθρώπου? Περιμένουμε ένα ακόμα βιβλίο? Δηλαδή σκέφτεσαι κάτι? Έχω κάτι στο μυαλό μου το οποίο θα φύγει. Αυτό το οποίο θίγουν οι φεμινίστριες και λένε ο πατριαρχισμός, η πατριαρχία. Και έχει να κάνει με την πόλωση που πάρει στο DNA μας σαν Έλληνες. Δηλαδή το άσπρο ή μαύρο, είμαι αριστερός ή είμαι δεξιός, είμαι πατριάρχης ή είμαι φεμινίστρια. Όλη αυτή δηλαδή η πόλωση, αυτό το θέμα θέλω να το ξαναθίξω στο καινούριο βιβλίο. Αλλά αυτό ανήκει στο μέλλον και ακόμα δεν γνωρίζω το πότε, το πού, το πώς και το γιατί. Κατάλαβα, είναι μέχρι στιγμής μια σκέψη που θες να το κάνεις πραγματικότητα.
Τέλεια. Ναι, είναι έτσι μια ομιχλώδη σκέψη, θα έλεγα. Μέσα στο μυαλό μου έχω γράψει τα 2-3 πρώτα κεφάλαια και μετά θα πρέπει να αρχίσω να το ζυμώνω περισσότερο και να αρχίσω να το σχεδιάζω καλύτερα. Δεν μου λες, το χόμπι σου ποιο είναι, το να γράφεις βιβλία ή το χόμπι είναι η θάλασσα? Όχι, 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 δεν έχει καμία σχέση το χόμπι. Αυτό το κάνω επειδή έπρεπε να βρω κάποια δουλειά να ζήσω. Mm-hmm. Τα χόμπι μου είναι το διάβασμα. Διαβάζω πολύ στρατιωτική ιστορία, διαβάζω γεωπολιτική. Για παράδειγμα, τον Κώστα το Γρήβα, ο οποίος είναι καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων και έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο για τη νέα στρατιωτική επανάσταση πάνω στα οπλικά συστήματα. Μου αρέσει να βλέπω σειρές στην τηλεόραση επικοδομητικές και μου αρέσει γενικά να προβληματίζομαι με φίλους και φίλες. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Μια πολύ όμορφη. Απλά πράγματα, παιδί μου, δεν ψάχνεις κάτι το. Ναι, όχι, το είμαι πολύ down to earth. Όχι, όχι, όχι. Είμαι πάρα πολύ ρεαλιστής. Δεν ζητάω τον ουρανό μετάστρα ούτε από τις σχέσεις μου ούτε από τους άλλους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Είμαι φανατικός οπαδός του το Κέσαρο στο Κέσαρι. Δηλαδή, ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του πάνω σε μια κατάσταση η οποία μπορεί ή δεν μπορεί να διορθωθεί. Και πιστεύω ότι στην τελική, όταν καθίσουμε να μιλήσουμε όλοι μαζί, όταν έχει περάσει ο θυμός και τα συναισθήματα τα βαριά, τότε μπορούμε και να τα βρούμε. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία μου, αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Και μια κοσμοθεωρία, θα έλεγα, πολύ επικοδομητική για την εποχή μας. Γιατί πραγματικά πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται το ίδιο. Όλοι μας έχουμε τη διαφορετικότητά μας. Δυστυχώς υπάρχει πολύ, πολύ impulse, πολύ παρορμητισμός και αυτό που, δηλαδή αυτό το οποίο αποφασίζουμε τώρα το κρατάμε παρόλο που μπορούμε να κάνουμε κάτι για να φτιάξουμε τα κακό κείμενα στο μέλλον. Δυστυχώς. Θέλουμε να καταστρέφουμε, δεν μας ενδιαφέρει να δημιουργούμε. Κανένας δεν κάνει πίσω στα θέλω του. Όχι, το έχω καταλάβει δυστυχώς, εγώ. Δυστυχώς. Είναι πολύ, πολύ θλιβερό αυτό το κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας και των ανθρωπίνων σχέσεων. Θα έφτιαχνες ένα βιβλίο πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις? Το Άρχον είναι βιβλίο πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις επίσης. Αλλά και το καινούριο βιβλίο φαντάζομαι ότι θα έχει και αυτό κομμάτια των ανθρωπίνων σχέσεων. Από ό,τι κατάλαβα, οι ανθρώπινες σχέσεις κολλάνε παντού. Γιατί πραγματικά έχουμε βιώματα κάθε στιγμή, κάθε λεπτό στη ζωή μας από κάποιο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων. Ναι, νοσούν οι ανθρώπινες σχέσεις και μαζί με τις ανθρώπινες σχέσεις νοσούμε και εμείς, όπου λαμβάνουμε μέρος σε αυτές, συχνά πυκνά. Αν δεν έχεις κάτι να συμπληρώσεις, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Όχι, απλά εγώ να πω χίλια ευχαριστώ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία μέσα από την καταξιωμένη πλατφόρμα σας να πω και εγώ τη γνώμη μου, να έχουμε πολύ ωραία ζεστή φιλική συζήτηση. Εύχομαι να συνεχίσετε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εύχομαι να συνεχίσετε στους ίδιους ρυθμούς και στους ίδιους τόνους. Και εγώ θα είμαι πάντα εδώ σαν ακροατής να σας λέω τη γνώμη μου και να σας συγχαίρω για την προσπάθειά σας κάθε στιγμή και κάθε λεπτό. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα του Σπίδερ Radio και παρουσιάσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, εγώ θα το ξαναπώ. Ο Άρχον, η χαραυγή του περανθρώπου, Αλέξανδρος Μπούφεσης. Άνετα μπορείτε να το προμηθευτείτε, να το έχετε στα χέρια σας, να ξεκινήσετε να το διαβάσετε, γιατί πραγματικά θα σας λύσει πολλές ερωτήσεις, θα σας λύσει πολλές απορίες της καθημερινής μας ζωής. Γιατί έχει πράγματα μέσα να γράψει ο Αλέξανδρος που πραγματικά ταιριάζει στον καθένα μας. Μην αλυσμονήσετε να το προμηθευτείτε. Αυτό έχω να πω εγώ μόνο. Και να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο σου που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα από Ελλάδα και χαιρετισμούς και τις ευχές μου σε όλη την ομογένεια, τον απόδημο ελληνισμό, όπου πάντα έχουν την Ελλάδα, έχουν φυλάξει την Ελλάδα βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το ραδιοφωνικό ταξίδι, ένα διαφορετικό ραδιοφωνικό ταξίδι, ενδιαφέρον θα έλεγα, με ένα καταξιωμένο συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Μπούφεση. Να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία, το βιβλίο σου να ανέβει ακόμα πιο ψηλά και σίγουρα θα τα ξαναπούμε στο μέλλον με το καινούριο βιβλίο. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε, παιδιά. Καλή συνέχεια. Μην ξεχνάτε, παιδιά, σε όλους εσάς να χαμογελάτε ακόμα και στα πιο δύσκολα. Αυτό θέλει η ζωή μας σήμερα. Χαμόγελο και αισιοδοξία. Καλή δύναμη.